Κυρία Βούλτεψη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν βλέπετε δημοσκοπήσεις καθόλου, ε? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσκοπήσεις. Όχι, να μην σχολιάσετε δημοσκοπήσεις. Όχι, θα σας πω γιατί. Γιατί ναι. Έχω άποψη για τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή είναι η τελευταία μέρα, ναι. Δεν θέλω να την αναλώσω σε αυτό. Άμα θέλετε, ναι. Κάνουμε ένα σεμινάριο, πάμε σε Αμοθράκη. Και αυτές τις μέρες καταγράφονται τελικά όλες οι απόψεις, ναι. Όλες οι συμπεριφορές. Γι' αυτό ζητάμε να καταγράψουμε. Ναι, και θα αναζητηθούν ευθύνες. Πριν καναλάβουν οι άλλες λέω ότι θα πάρουν τα λεφτά του ομόλογου. Τα ομόλογα τα δικά μας, ένα δευτερόλεπτο, δεν θα τα αγοράζουν. Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο θα λήξουν τα πολλά ομόλογα. Ο κύριος Δραγασάκης έχει πει ότι δεν θα τα πληρώσουμε άμα δεν μπορούμε. Ναι. Αυτό σημαίνει τελειώνουμε αυτό. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα. Ναι. Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Λοιπόν. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν έχει μέρα. Εγώ ακούστε να δείτε, όση ώρα μιλούσε η κυρία Βούλτεψη, σκεφτόμουν, ο Νόη τι είχε πάρει μαζί στην Κιβωτό. Εσάς. Ε? Εσάς. Τι είχε πάρει και εσύ ρωτάς τα κύριε συνάδελφοι. Πλέον έχουν πάει στη γελιότητα. Ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Βούλτεψη και δύο-τρεις άλλοι έχουν μείνει μόνοι τους. Εντάξει. Ακούστε να δείτε. Μετά θα είστε εσείς και μόνοι σας. Επειδή είπε μια χαρά. Μια χαρά χαράδρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και θα σας πω γιατί είναι η χαράδρα μεγάλη. Γιατί. Γιατί δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα το θετικό. Τίποτα να αφηγηθεί. Τίποτα. 2,5 χρόνια κυβερνάει. Τη Βενεζουέλα την δηλαδή, την ουρά την είδατε. Εγώ θα κάνω σοβαρή κουβέντα. Ρώτησε από θέματα πετρελαίου είναι. Δεν είναι εδώ, εδώ η Ελλάδα που δεν παράγει σοβαρή τίποτα. Θα μένουν τώρα όλοι με αγωνία. Τι κρατάει η κυρία Βούλτεψη. Θα πάρουν πρόγραμμα γιατί εδώ θα τα έχεις γραμμένα αυτά. Αυτό είναι το θέμα των εκλογών. Η απάντησή τους είναι ότι θα προσπαθήσουν να κυριάσουν. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Λοιπόν.